Χρόνια πολλά σε όλους σας για τις γιορτές. Καλή δύναμη και καλή υγεία. Να είστε καλά. Υγεία. Έχετε λόγο λοιπόν. Είναι ένα νομοσχέδιο που κατά την ανάρτησή του στη διαβούλευση ήταν με τα μισά άρθρα. Προστέθηκαν και άλλα τόσα δηλητηριώδη. Όμως οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι που τους αφορούσε και στην αρχική μορφή αλλά και στην τελική ζητάνε την απόσυρσή του για συγκεκριμένους λόγους που τους τεκμηριώνουν και η κατακραυγή, αν θέλετε, είναι ακόμα μεγαλύτερη με τη σημερινή του μορφή. Μιλάνε για περιβαλλοντικό έγκλημα και το αποδεικνύουν. Ποια είναι η κλωστή που τους ενώνει σε αυτή την αντίδραση? Ότι ο τίτλος του νομοσχεδίου, «Εξυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», είναι ψευδεπίγραφος και ουσιαστικά ό,τι περιβαλλοντικό πλέγμα προστασίας υπήρχε για προστατευόμενες περιοχές, το πυροβολείται και ταυτόχρονα ενισχύεται και προωθείται παραπέρα όλα τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια στην περιβαλλοντική πολιτική. Δηλαδή, το νομοσχέδιό σας για το περιβάλλον αποτελεί έναν ακόμα οργανικό κρίκο της προσαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις ανάγκες κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, συνεχίζοντας την πολιτική που ασκούν όλες οι αστικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα χρώματος, μάλιστα με τρόπο προκλητικά κοινικό και απροκάλυπτο, εκμεταλλευόμενη ακόμα και την πανδημία. Αυτό αποδεικνύεται και με τα άρθρα που προσθέσατε και δεν υπήρξε ούτε καν διαβούλευση, δεν τολμήσατε να τα γνωστοποιήσετε νωρίτερα, αφού φοβηθήκατε την κατακραυγή. Είναι καραμπινάτες διευκολύνσεις δώρα, αλλά και ρουσφέτια πρόκλησης σε επιχειρηματικούς ομίλους, επώνυμους, που μπρος στο κέρδος τους καταστρέφεται ό,τι ανήκει στο λαό και στις επόμενες γενιές. Και κυρίως τους κλέβεται το οξυγόνο που τους ανήκει, υποσκάπτοντας τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, τα κατεπήγοντα με τα οποία νομοθετούσε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έρχονται τώρα να αντικατασταθούν από την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή εν μέσω απαγόρευσης μετακίνησης και διαδηλώσεων. Βρήκατε λοιπόν την ευκαιρία εν μέσω πανδημίας με ποικίλους περιορισμούς αλλά και τους πολύ σύντομους χρόνους διαδικασιών να υλοποιήσετε τους αντιλαϊκούς, αντιπεριβαλλοντικούς, καταστροφικούς στόχους σας. Δηλαδή, την επιτάγχυση και διευκόλυνση των επενδύσεων αδιαφορώντας για τις συνέπειες στα λαϊκά στρώματα, στο περιβάλλον, στα δασικά οικοσυστήματα. Δεν είναι τυχαίο πως η κυβερνητική πολιτική διαχρονικά στο περιβάλλον υλοποιεί τις προτάσεις του Συνδέσμου Ελληνών Βιομηχάνων και των υπόλοιπων εργοδοτικών φορέων. Μόλις ένα χρόνο πριν, ο ΣΕΒ στο ενημερωτικό του δελτίο ουσιαστικά υποδείκνυε στην κυβέρνηση τι να κάνει για το περιβάλλον και ζήταγε ταχύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση για περισσότερες επενδύσεις. Το νομοσχέδιο λοιπόν αποδεικνύει πως τα λαϊκά δικαιώματα και η προστασία του περιβάλλοντος έρχονται σε αντίθεση με την κερδοφορία του κεφαλαίου. Το λαϊκό δικαίωμα στην αναψυχή, στο περιβάλλον, θρηματίζεται μπροστά στην ανάγκη του κεφαλαίου να διασφαλίζει κέρδος. Για τις καπιταλιστικές επενδύσεις, το περιβάλλον και η προστασία του είναι κόστος και μόνιμος διαχρονικός. Στόχος του κεφαλαίου είναι η ελαχιστοποίηση κάθε δαπάνης που απαιτείται για να περιοριστούν οι συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον. Γι' αυτό καπιταλισμός και προστασία του περιβάλλοντος είναι ασύμβατα μεταξύ τους. Γι' αυτό λοιπόν αποδεικνύεται πως τάχα η προστασία του περιβάλλοντος που ευαγγελίζεται η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν είναι υποκριτικά. Η προστασία του περιβάλλοντος και η πράσινη ανάπτυξη αξιοποιούνται
σαν εργαλείο που δικαιολογεί νέες επενδύσεις και επιτάχυνση της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δηλαδή, το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί πρακτικά ένα ακόμα χτύπημα στα λαϊκά δικαιώματα για το περιβάλλον και χτίζει πάνω στην νομοθεσία για τους δασικούς χάρτες που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα στην προώθηση των ΑΠΕ που καταστρέφουν βουνά και αδειάζουν τις τσέπες του λαού που έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση. Οι νέες ρυθμίσεις αδειοδότησης είναι οργανική συνέχεια του πλαισίου αδειοδότησης του 2011 που χρησιμοποίησε, διατήρησε και επέκτηνε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου, η 15ετής διατήρηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που προβλέπει το παρόν νομοσχέδιο, είναι η φυσική συνέχεια της τακτικής συνεχούς παράτασης με την οποία κινήθηκαν οι κυβερνήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Και να μπω πιο ειδικά στα κεφάλαια. Στο κεφάλαιο πρώτο, απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Προβλέπονται μια σειρά διατάξεις που καθιστούν προσχηματική την όλη διαδικασία, δηλαδή επιβάλλουν ασφυκτικούς χρόνους στις υπηρεσίες για να απαντήσουν. Δρομολογείται η ιδιωτική ιδιωτικοποίηση των ελέγχων που μέχρι σήμερα υλοποιούν κρατικοί φορείς. Δρομολογείται μέσα από το μηχανισμό των ουσιωδών και μη ουσιωδών γνωμοδοτήσεων, κατάργησε ακόμα, και των γνωμοδοτήσεων που έδιναν ορισμένοι φορείς. Βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, η ιδιωτικοποίηση των ελέγχων είναι συνέχεια της διαχρονικής ιδιωτικοποίησης που προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις. Σήμερα έρχεται να υλοποιήσει τις απαιτήσεις του ΣΕΒ που έκανε λόγο για χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης μέτρων και προέκρινε την ιδιωτικοποίηση των ελέγχων με το σχετικό Μητρό Ιδιωτών Επιθεωρητών. Μάλιστα, προωθείται μέχρι και αυτόματη παράταση ως 7 χρόνια σε όλα τα μεγάλα έργα και δραστηριότητες και ως 5 χρόνια σε όσα δεν διαθέτουν σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας. Με άλλα λόγια, και αυτή ακόμα η τυπική διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων ενός έργου καταργείται καθ' όλη τη διάρκεια που αυτό καλύπτεται με την πιο πάνω διάταξη. Τελικά το αποτέλεσμα είναι να χωροθετούνται με ακόμη μεγαλύτερη ευκολία και σε περισσότερες περιοχές έργα σε βάρος οικοσυστημάτων και υψηλής περιβαλλοντικής αξίας περιοχών και να υλοποιούνται χωρίς πολλά από τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των λαϊκών στρωμάτων που κρίνονται δαπανηρά για το κεφάλαιο. Για τις διαδικασίες αδειοδότησης ΑΠΕ στο δεύτερο κεφάλαιο, δίνεται και άλλες διευκολύνσεις στις επενδύσεις ΑΠΕ που μοναδικό στόχο έχουν την κερδοφορία, διέξοδο βέβαια για τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια των ομίλων, οδηγώντας ταυτόχρονα σε περιβαλλοντική καταστροφή βουνών με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και σε τεράστια επιβάρηση των λαϊκών στρωμάτων λόγω της εκτείναξης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Εντάσσεται οργανικά μέσα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη που ακολουθούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα και ασπαριστάνει το διαμαρτυρόμενο. Στο κεφάλαιο ΓΑΜΑ είναι η διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. Μέχρι σήμερα η ύπαρξη των φορέων διαχείρισης από τη δημιουργία τους επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και της προσπάθειας εξυγχρονισμού που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν εξασφάλισε την προστασία και ολοκληρωμένη διαχείρισή τους. Δημιούργησε έναν πρόσθετο μηχανισμό εξυπηρέτησης διαφόρων εταιριών ομίλων και ΜΚΟ. Χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία ιδιωτικοποίησης τομέων του περιβάλλοντος από την ευθύνη προστασία τους. Κανονικά έπρεπε να την έχει το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Έτσι, οι προστατευόμενες περιοχές που αποτελούν το 32% περίπου τα 100 των χερσαίων εκτάσεων
Πάνω από το 90% είναι δασικά οικοσυστήματα, των οποίων τη διαχείριση και προστασία έχει η δασική υπηρεσία. Οι φορείς λοιπόν που είχαν δημιουργηθεί προέβλεπαν έργα, τα οποία όμως δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Και το μόνο ουσιαστικό έργο ήταν η έκδοση φυλαδίων και εκδόσεων για τις προστατευόμενες περιοχές, των οποίων τα πρωτογενή στοιχεία αντλούσαν από τις δασικές υπηρεσίες. Και οι εργαζόμενοι σε αυτά ους, σε πλήρη ανασφάλεια. Εμείς ζητούσαμε τη μονιμοποίηση και ένταξή τους στις δασικές υπηρεσίες. Τώρα, με την ίδρυση αυτού του φορέα του ΟΦΠΚ, επιταχύνεται πιο αποφασιστικά η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση τομέων του περιβάλλοντος. Ανοίγουν περισσότερες πόρτες, παράθυρα και δρόμοι για την επιχειρηματική δραστηριότητα και αποτελούν διέξοδο για τη διεύρυνση της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον. Ο φορέας αυτός αποτελεί τη νέα μεγάλη και κερδοφόρα πύλη εισόδου των μονοπωλιακών ομίλων σε συνεργασία με γνωστές ΜΚΟ. Δίνονται και άλλες αρμοδιότητες, δηλαδή ιδιωτικοποιούνται αρμοδιότητες οι οποίες ανήκαν στη δασική υπηρεσία και στις διευθύνσεις περιβάλλοντος. Στόχος σας, η απελευθέρωση των δραστηριοτήτων στις περιοχές ευθύνης των φορέων διαχείρισης και του ΟΦΠΚ. Έτσι, παίζει το ρόλο του δούριου ύπου, δηλαδή της παραπέρα ιδιωτικοποίησης. Ταυτόχρονα, διονύζεται η εργασιακή ομοιρία των εργαζομένων με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ενώ η ολοκληρωμένη επιστημονική προστασία με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος και τις λαϊκές ανάγκες, ξέρουμε καλά ότι θέλει μόνιμο προσωπικό. Επίσης, είναι προκλητικό και απαράδεκτο ότι φεύγει το αντικείμενο της διαχείρισης και προστασίας από τη δασική υπηρεσία, μιλάμε για μελέτες, για έργα, για έλεγχο έρευνας κλπ. Και θα έχει μόνο αστυνομικό έλεγχο. Έτσι απαξιώνεται τη δασική υπηρεσία. Καταπατάτε όμως μία βασική αρχή. Ότι η προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος και των προστατευόμενων περιοχών, που είναι άλλωστε και κρατική περιουσία, είναι ευθύνη του κράτους και μόνο. Το αστικό κράτος δεν το εξασφαλίζει, γι' αυτό ψηφίζει νόμους που υποτάσσουν το περιβάλλον στους νόμους της αγοράς, το αντιμετωπίζουν σαν εμπόρευμα και κερδοφόρο διέξοδο στις κάθε φορά επενδυτικές επιλογές των μονοπωλιακών ομίλων. Γι' αυτό λέμε, μόνο μια άλλη εξουσία, η εργατική, θα μπορέσει να εξασφαλίσει με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες όλες τις προϋποθέσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος. Τώρα για το κεφάλαιο, το τέταρτο, το ΔΕΛΤΑ και τις ζώνες προστατευόμενων περιοχών. Εμείς βλέπουμε ότι στο όνομα της προστασίας χωρίζεται ζώνες που θα καθορίζει χρήσεις και θα επιτρέπονται τα πάντα. Μάλιστα, είναι αποκαλυπτική των προθέσεων η αναλυτική αναφορά στα έργα που προβλέπει και θα μπορούν πλέον να γίνονται στις δήθεν προστατευόμενες περιοχές. Μεγάλη κερδοφόρα διέξοδος για τον κατασκευαστικό τομέα. Και έτσι και με αυτό το χωρισμό μπορεί να αναπτυχθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ζώνες αυτές και ας είναι οι χώροι χαρακτηρισμένοι ως αρχαιολογική, δάση κλπ. Ακόμα είναι προκλητικό ότι καταργούνται οι εθνικοί δρυμοί και μετανομάζονται εθνικά πάρκα. Οπότε μπαίνει τέλος στην προστασία τους. Ως εθνική δρυμή δεν μπορούσε να γίνει καμιά παρέμβαση στον πυρήνα του κάθε εθνικού δρυμού και η φύση έμενε αδιατάραχτη. Τώρα, με την κατάργηση και με την ονομασία τους, ως εθνικά πάρκα μπορούν να αναπτυχθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και στους πυρήνες των εθνικών δρυμών. Μιλάμε για ορεινό τουρισμό, χιονοδρομικά κέντρα, καταφύγια κλπ. Στο κεφάλαιο ε για τους δασικούς χάρτες.
ακυρώνονται οι μέχρι σήμερα δασικοί χάρτες και επανακαθορίζεται το περιεχόμενό τους. Ουσιαστικά νομιμοποιείται κάθε παράνομη αλλαγή χρήσης και καταπάτηση δασικών εκτάσεων και δασών μέχρι το 1975. Δηλαδή, η νομιμοποίηση κάθε καταπάτησης, εκχέρσωσης, παράνομων αλλαγών στις χρήσεις. Έτσι, όμως, καταπατάται και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, αφού ό,τι παρανομία υπήρχε πριν από το Σύνταγμα του 1975, τα νομιμοποιείται. Αυτό για να γίνει έπρεπε να αλλάξει το άρθρο 24 του Συντάγματος. Ωστόσο, στην αναθεώρηση που έγινε, αυτό δεν έγινε εφικτό. Συνεπώς, αυτά που προωθείται είναι αντισυνταγματικά. Όμως και στις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων τις τροποποιείται. Σήμερα είχαν δύο δασολόγους ή ένα δασολόγο και ένα δασοπόνο, υπάλληλοι της δασικής υπηρεσίας, με επιστημονική επάρκεια και εμπειρία στη φωτοερμηνευτική εκτίμηση του χαρακτήρα των εκτάσεων λόγω των σπουδών τους και της εμπειρίας τους. Τώρα θα παρτίζονται κατά πλειοψηφία από άσχετες με την αποστολή της Επιτροπής, ένα δικηγόρο και ένα μηχανικό. Δεν έχουμε τίποτε με αυτούς τους επιστήμονες, αλλά το αντικείμενό τους δεν είναι αυτό. Στο κεφάλαιο σίγματα για τις ρυθμίσεις για οικιστικές πυκνώσεις, εμείς σας λέμε να το αποσύρετε, είναι πρόκληση. Τα περισσότερα άρθρα είναι αντίθετα με τα άρθρα 24 και 117 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις δύο αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας του 2019, με πρόεδρο την κυρία Σακελαροπούλου, σήμερα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο κεφάλαιο Ζήτα εξειδικεύεται και τροποποιείται το αντιλαϊκό πλαίσιο για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Ωστόσο, ο πραγματικός στόχος που είναι η κινητοποίηση νέων πράσινων επενδύσεων στα κτίρια, αλλά και η απαξίωση των υφιστάμενων κτηριακών υποδομών, φάνηκε, αν θέλετε, και με την πρόσφατη υιοθέτηση της υποχρεωτικότητας της ενεργειακής κλάσης Α για τα νέα κτίρια, που αυξάνει το κόστος της λαϊκής στέγης σχεδόν κατά 15%. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο Ι, που είναι η διαχείριση αποβλήτων, εμείς τη βλέπουμε ότι η έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων απαλλάσσεται από τις ενοχλητικές και χρονοβόρες γνωμοδοτήσεις και απομένει μόνο το καλώς έχει από την κυβέρνηση, συγκεκριμένα από το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Και αν κάτι πάει στραβά και ο Γενικός Γραμματέας δεν εκφράσει γνώμη μέσα σε 2 μήνες, τότε η έγκριση του ΠΕΣΔΑ φεύγει από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο και πηγαίνει απευθείας στην κυβέρνηση, καθώς γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οπότε περιτεύει και η διαδικασία της κύρωσής τους. Μιλάμε για διαδικασίες σε χρόνο ντετέ και όποιος έχει πρόβλημα σχετικά με τα περισυμμετοχής, διαμφάνειας και σύμβασης του άρχους, τότε ας ψάξει στο κεφάλαιο. Είναι υποκρισία της αστικής τάξης που έτσι κι αλλιώς υπήρχε και πριν αλλά και τώρα, που βοηθάει και η πανδημία του κορονοϊού. Επίσης, ισχυροποιούνται οι δικτατορικές εξουσίες του Υπουργού Περιβάλλοντος, ο οποίος με την επίκληση απρόβλεπτων καταστάσεων και για λόγους δημοσίου συμφέροντος να λάβει απόφαση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο για την επίλυση του προβλήματος και βέβαια πρώτα και κύρια, να μην πω και αποκλειστικά, είναι οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και μόνο.
Και σε ό,τι αφορά την λειτουργία HIT κλπ, πρέπει κανείς να εθελοτυφλεί, γιατί φωτογραφίζουν μεταξύ άλλων την περίπτωση της μεταφοράς όλων των απορριμμάτων της Αττικής στο γραμματικό ως προσωρινό υποκατάστατο του επικίνδυνα και από πλευράς μηχανικής ευστάθειας υπερκορεσμένου χιτάφυλλης, ενδεχόμενο που αν θέλετε το ΚΚΕ αλλά και η Λαϊκή Συσπήρωση το είχε αναδείξει επανειλημμένα. Σε ό,τι αφορά την προσωρινή λειτουργία σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, εδώ στην κυριολεξία ξεδιπλώνεται σε όλο του το μεγαλείο η αντίληψη του αποφασίζουμε και διατάζουμε, που διακατέχει το πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης. Με μία μόνο κονδυλιά εγκρίνονται 25 θέσεις για την προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας και ειδικότερα σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε 22 δήμους της Αττικής και ένας εκτός αυτής. Πρόκειται για επιχείρηση νομιμοποίησης υφιστάμενων αυθαίρετων εγκαταστάσεων, χωρίς να διαθέτουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους σε ισχύ, οι περισσότεροι, από τους οποίους προσθέτουμε εμείς, μεταλλάσσονται κατά καιρούς ή και μόνιμα σε εστίες ρύπανσης. Σε ό,τι αφορά την πλαστική σακούλα, επειδή αναφερθήκατε και εσείς κύριε Υπουργέ, αλλά και ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το τέλος χρήσης γενικεύεται. Είναι η επιβολή αυτού του φοροεισπρακτικού σχετικού χαρατσιού επί ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα είδη και μεγέθη των πλαστικών σακουλών μεταφοράς, με εξαίρεση τις βιοδιασπάσιμες. Και εδώ που τα λέμε, εκτός από τα απολογιστικά που ζήτησε ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καλό είναι να δούμε και τα κέρδη που είχαν οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, γιατί αυτούς εξυπηρετεί κύρια. Ακόμη, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί εντάσσονται και αυτοί στην πλειάδα των κατ' εξαίρεση άλλων παρεμβάσεων που επιτρέπονται δίπλα σε μη οριοθετημένα ρέματα με τη μέθοδο της τοπικής οριοθέτησής τους μέσω βεβαίως της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Πολύ φιλοπεριβαλλοντικό μέτρο. Τίποτα δεν αφήνεται όρθιο. Επίσης, σε αυτό το κεφάλαιο το που είναι οι λοιπές διατάξεις, επανερχόσαστε πάλι στο περιβαλλοντικό έγκλημα για το κέρδος. Δίνεται περιθώριο νομιμοποίησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε δάση και δασικές εκτάσεις χωρίς άδεια από τη δασική υπηρεσία. Και γενικά διευρύνεται παραπέρα τις επεμβάσεις σε δασικά οικοσυστήματα. Σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχουν και φωτογραφικές διατάξεις για επιχειρηματικές μονάδες που θέλετε να εξυπηρετήσετε. Όμως για τους σμυρεργάτες της Νάξου, τους ρίξατε. Άλλα υποσχεθήκατε και δεσμευτήκατε στις 19 Νοέμβρη του 2019 μαζί με τον κύριο Βρούτσι, παρουσία δημάρχων, σωματείων και της Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων Ελλάδας. Αλλά και για το ΙΓΜΕ, το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ το Μάρτι του 2019, συνεχίζετε εσείς, τσιμεντοποιείτε με τον καθαριστή, μιλάω για το άρθρο 116, και σε βάρος βεβαίως των εργαζομένων στην κυριολεξία. Και τελειώνω ότι έχετε την πλειοψηφία, το νομοσχέδιο μπορεί, αυτό το τερατούργημα μπορεί να ψηφιστεί. Όμως ο αγώνας για την προστασία της ζωής και των αναγκών του λαού και του περιβάλλοντος δεν θα σταματήσει, γι' αυτό να είσαστε σίγουροι και βέβαιοι. Και με αυτή την έννοια χαιρετίζουμε τη σημερινή μέρα πανελλαδικής δράσης στους χώρους δουλειάς που είναι σε εξέλιξη. Δυναμώνουμε και ενώνουμε και τη δική μας φωνή με τη φωνή των εργαζομένων που συνεχίζουν να διεκδικούν μέτρα προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων τους και βροντοφωνάζουμε, πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.